αγαπημένοι μου ταξιδιώτες, στο χρόνο και στο χώρο. Πάμε να δούμε για τη νέα σελήνη στον Τοξότη. 9 και 32 μοίρα, 9 μοίρα μάλλον και 32 λεπτά του Τοξότη, έχουμε μία πολύ όμορφη νέα σελήνη. Η νέα σελήνη στο Τοξότη, Τοξότες μου, σας αγαπάει, η σελήνη μου σας λατρεύει έτσι χωρίς λόγο. Όπου έχουμε τη σελήνη μας είναι και εκεί που λατρεύουμε πολλές φορές τους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Σας αγαπάει από καρδιάς λοιπόν η σελήνη μου, εσάς τα τρελά θεϊκά πλάσματα, εσάς που έχετε αυτά τα σατόρι, κουβαλάτε αυτήν την δυνατότητα πιο πολύ από τους άλλους, ίσως πιο εύκολα, το έχετε έτσι στο DNA σας, να έχετε την μια γνώση ανώτερη, να ζείτε αυτά τα σατόρι, είναι ιαπωνικός όρος που έχει να κάνει και με το βουδισμό και σημαίνει κατανόηση, να κατανοείτε κάποιες ανώτερες αλήθειες, κάποιες έννοιες αφηρημένες που οι δίδυμοι, οι υπόλοιποι άνθρωποι τις επεξεργαζόμαστε, χρειάζεται πρώτα να δούμε, να ενώσουμε κουκίδες για να πάμε εκεί, εσείς τα έχετε από πριν. Πολύ ελεύθερη, αθόρμητη, μία νέα σελήνη που ανοίγει τους ορίζοντες, δίνει πολλά σατόρι, είναι εδώ για να μας δώσει κατανοήσεις σε όλους μας, ιδιαίτερα στον Νίκο που γίνεται στον καθένα, να μας φέρει αισιοδοξία για μια νέα αρχή. Μία κομβική στιγμή αυτή η νέα σελήνη πάνω σε μία μοίρα Σάμπιαν, η οποία μιλάει για μία χρυσοκέφαλη θεά των ευκαιριών. Πόσο όμορφο ακούγεται, πόσο ωραίο. Και στην εννέα μοίρα που με τα ταρό έχει να κάνει και με τον ερημίτη, που ο ερημίτης έτσι κι αλλιώς είναι αυτός που δείχνει το φως στους υπόλοιπους, πόσο πολύ ταιριάζει στους τοξότες, που τους οδηγεί ένας μύστης, ένας γκουρού, που τους δείχνει λοιπόν πώς μέσα από τα βιώματα, τις εμπειρίες μπορούμε να βρούμε μια ορθή κατανόηση των πραγμάτων, μια πιο σοφή, με διάκριση πάντα, και να οδηγήσουμε και τους άλλους. Και να δώσουμε, να διασπείρουμε, η φωτιά του Τοξότη διασπείρει, μεταδίδει, δεν είναι μια φωτιά όπως είναι των κρυών, που είναι αυτό που ξεκινάει, δίνει το, είναι η πιστολιά, η έναρξη κάποιων πραγμάτων, η φλόγα, ο ενθουσιασμός απλά για να ξεκινήσουμε, δεν είναι μόνο το ξεκίνημα, δεν είναι η σταθερή φλόγα του Λέοντα που δημιουργεί, που αυτοεκφράζεται δυναμικά, είναι μια σταθερή φωτιά που δημιουργεί μια σταθερότητα στα δημιουργικά μας επιτεύγματα και στην προσωπικότητά μας, στον πυρήνα μας. Η φωτιά του Τοξότη είναι αυτή που φεύγει και από αυτό και διασπείρεται, μεταδίδει, περνάει δάση, περνάει ορίζοντες, περνάει πύλες, περνάει τα πάντα η φωτιά του Τοξότη και φτάνει πολύ ψηλά. Άλλωστε το βέλος του Τοξότη το ξέρει πάντα, σκοπεύει πάντα πάρα πολύ ψηλά και έχει να κάνει πάντα με την αρετή, έχει να κάνει πάντα με την σοφία, στην ανώτερη δόνηση, οι τοξότες, γιατί υπάρχει βέβαια και η κατώτερη δόνηση που είναι η σοφιστία. Και είναι και η υπερφύαλη αυτή κατάσταση που μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος ή η ξερολιά, με απλά λόγια να σας το πω. Αυτή λοιπόν εδώ η νέα σελήνη έχει ιδιαίτερα πράγματα να μας πει και να μας διηγηθεί. Ο Ερμής βρίσκεται εδώ και θα μιλήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό, ο οποίος είναι ανάδρομος. Έχει αναδρομήσει στις 15 Νοεμβρίου αναδρόμησε, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα φύγουμε λίγο από τη νέα σελήνη, η οποία κάνει, είπαμε, μία η δύσκολη όψη της και πρέπει λίγο να δούμε με διάκριση και ευθύνη, γιατί υπάρχει μια σοβαρή απόφαση σε αυτόν τον οίκο που πρέπει να πάρθει, η οποία όμως πρέπει να πάρθει με ένα νέο τρόπο και μέσα από μία καρμική επίγνωση και να μετατρέψουμε μία πλέον συνήθεια σε συνειδητή δράση, σε συνειδητή επιλογή και όχι σε καταναγκασμό, με καταναγκασμό ή μέσα από θυσία ή από, μέσα από, πώς να το πω, νοοτροπία θύματος. Πρέπει να πάρθει μία απόφαση η οποία πρέπει να έχει και τη διάκριση και τη σοφία και τη συναισθηματική νοημοσύνη και το νέο όραμα και να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό με κάποιες λεπτομέρειες που ίσως μας έχουν ξεφύγει. Γι' αυτό και ο Ερμής γυρνά ανάδρομος σε αυτή τη νέα σελήνη. Κάτι έχει ξεφύγει. Ο Ερμής αυτός θα κάνει πάρα πολλές όψεις, για αυτές θα μιλήσουμε. Τις έχω, παιδιά, εδώ καταγράψει να σας τα πω, να μην μου ξεφύγει κάτι, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να σας πω και με ημερομηνίες. Θέλω να σας πω ότι θα αναρωτηθούμε πάρα πολύ μέσα σε αυτό το διάστημα και μέχρι 25 Δεκεμβρίου πάρα πολύ έντονα με τι τρέφουμε νοητικά, συναισθηματικά, ακόμα και με φυσικό τρόπο και με τροφές ακόμα φυσικές, και το σώμα μας και το νου μας και το συναισθημά μας και την ψυχή μας, με τι το τρέφουμε. Επίσης
εδώ έρχεται να μας δοκιμάσει αυτή η νέα σελήνη και αυτή η νέα αρχή και να μας πει ότι το κάρμα δεν είναι σε αυτό που σου συμβαίνει τώρα, που μπορεί να φαίνεται δύσκολο. Ίσως μια απόφαση που πρέπει να πάρεις για την εργασία σου, για κάποια σχέση σου, για κάποια κατάσταση δική σου εσωτερική, για κάποια μεγάλη απόφαση ίσως που έχει να κάνει με το όραμά σου. Το κάρμα βρίσκεται λοιπόν στο πώς θα ανταποκριθείς αυτή τη στιγμή στα πράγματα, στο πώς θα ελιχθείς. Τρία σημεία του χάρτη σου ζητούν ένα μεγάλο ελιγμό, μία μεγάλη ευελιξία και μία στάση, μία ανάπαυλα. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Θα μιλήσω σε αυτό το βίντεο. Ήδη είπα κάποια πράγματα για τη Νέα Σελήνη, η οποία φυσικά είναι μία πολύ όμορφη Νέα Σελήνη, εφόσον είναι σε τρίγωνο με τον Άρη. Είναι πάρα πολύ ωραία ευθυγραμμισμένη με τους δεσμούς της Σελήνης του Πεπρωμένου, πάρα πολύ ωραία με το βόρειο δεσμό και με τον νότιο, αλλά έχει ένα καρμικό, μια καρμική πρόκληση και πρέπει να βγούμε από αυτήν με διάκριση, σοφία και παύση. Κάτι μας λέει να παύσουμε και θα σας το δώσω να το καταλάβετε με πάρα πολλούς τρόπους. Λοιπόν, έχουμε τον Ερμή να γυρνά ανάδρομο, θα μιλήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχω κάνει μεγάλη εργασία γι' αυτό, παιδιά, και θα σας μιλήσω για πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε λοιπόν 25 δεκάτου στην 22 μοίρα του Τοξότη τον Ερμή να γυρνά ανάδρομος μέσα σε αυτή τη ζωδιακή περιοχή που τώρα γίνεται 1η Δεκέμβρη, είπαμε, ποδαρικό μας κάνει ο Δεκέμβρης με νέα σελήνη στον Τοξότη. Μιλάμε λοιπόν για το όραμα, για μια αποστολή ψυχής που μας χαροποιεί, μας δίνει μια αίσθηση περιπέτειας, θέλουμε να την εξερευνήσουμε, το θέλουμε από καρδιάς. Έχει μέσα, υπόσχεται αυτή η νέα σελήνη, πάρα πολλές χρυσές ευκαιρίες μιας χρυσοκέφαλης θεάς. Εδώ είναι και η Άρτεμις, η θεά της αρετής, η οποία έχει το βέλος και το τόξο και το ξέβει πάντα τις ανώτερες αρετές, και φυσικά έχουμε να κάνουμε πάντα με το Δία όταν μιλάμε για ενέργεια τοξότη, ο οποίος βρίσκεται απέναντι στους διδύμους και έχει να γίνει τώρα κάτι το οποίο είναι μοναδικό, γιατί ο Ερμής γυρνά έτσι κι αλλιώς ανάδρομος κάθε τρεις μήνες. Τώρα είχαμε την αναδρομή του σε ζώδια πύρινα και αυτό έχει τη δυνατότητα να θεραπευόμαστε συνεχώς σε αυτή τη χρονιά που πέρασε, γιατί έκανε τρίγωνα, εξάγωνα με τον Χίρονα, και τώρα θα ενεργοποιήσει πολύ θεραπεία αυτός ο Ερμής. Όμως θέλω να με προσέξετε, γιατί δεν είναι απλά αυτά που θα πούμε. Θα πούμε στάσεις, θα πούμε ημερομηνίες. Πάρτε ένα μπλοκάκι, φτιάξτε ένα θεγάκι, ένα καφεδάκι, έτσι να το απολαύσετε το ξωτίσια, να πάρετε τη γνώση, να την κατανοήσετε, που τη δίνω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά κι εγώ. Και βασικά όχι να πάρετε τη γνώση, να κατανοήσετε και να δείτε λίγο τις ενέργειες, να τις χρησιμοποιήσετε προς όφελό σας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν 25 δεκάτου την αναδρομή στην 22 μοίρα τοξότη. Θα γυρίσει λοιπόν πίσω αυτός ο Ερμής, γιατί κάτι πρέπει να αναθεωρήσει. Σε αυτήν του την αναδρομή θα κάνει χορούς, θα χορέψει ένα ταγκό με το Δία, το οποίο θα είναι σε αντίθεση. Μέχρι και 16-12 θα κάνει αντιθέσεις με το Δία, ο οποίος είναι ανάδρομος. Αλλάζουμε πάρα πολλές οπτικές και προοπτικές, συστήματα πεπιθήσεων. Πάντα ο Δίας, και εδώ τον έχουμε έντονο, έχουμε καταρχάς αμοιβαία υποδοχή Ερμή στον τοξότη. Ο τοξότης δεν έχει ούτε εξάρσεις ούτε πτώσεις, έχει μόνο μια αδυναμία ερμιακή. Όσοι έχετε ενέργεια τοξότη, εγώ σας νιώθω γιατί έχω τη σελήνη, είναι τα αυτόματά μου αυτά. Η σελήνη μας είναι τα αυτόματα, αυτά που κάνουμε έτσι. Δεν δίνουμε προσοχή στις λεπτομέρειες, δεν μας αρέσουν λεπτομέρειες. Θέλουμε να παίρνουμε, βλέπουμε την αλήθεια, δεν ξέρουμε πώς, αλλά δεν μπορούμε να τη δώσουμε πολλές φορές στους ανθρώπους να την κατανοήσουν αυτή την αλήθεια, όλοι οι τοξότες, ούτε και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε. Τώρα όμως χρειάζεται εδώ να ενώσουμε κουκίδες. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε, σταματάει η ενέργεια του τοξότη, ο Κρόνος τη σταματά με έναν τρόπο. Δηλαδή αυτόν τον ενθουσιασμό, το ξανέπα και στο προηγούμενο βίντεο, έρχεται ο Κρόνος και λέει: παιδί μου, έχεις ενθουσιασμό και δεν θέλω να σου κόψω τον ενθουσιασμό. Πρέπει να δεις όμως με σοφή διάκριση. Κάτι σου έχει ξεφύγει, κάτι στις λεπτομέρειες. Κάτι πρέπει να ξαναδείς, να το κάνεις με πιο σοφό τρόπο και να μην ξαναπέσεις στα ίδια μοτίβα. Έτσι, να μην ξαναδημιουργήσεις το ίδιο σχέδιο και το ίδιο κάρμα που δημιουργείς ξανά και ξανά. Αλλά να ξεφύγεις από αυτό και να φτάσεις πολύ ψηλά το στόχο. Έχουμε να πάρουμε μια μεγάλη απόφαση όλοι. Έτσι, στους οίκους που είναι ο ηχθής, ο
δίδυμος και ο τοξότης, ειδικά δίδυμοι τοξότες που είναι ανάδρομα και τα δύο, κάτι αναθεωρούμε. Και φυσικά οι ανάδρομοι πλανήτες, το έχω ξαναπεί, είναι θεραπεία, από θεραπεία έχουν την ξεκούραση, τη χαλάρωση, λέει χαλαρώστε λίγο, τώρα στραφείτε εσωτερικά για να κάνετε άλματα μετά στο εξωτερικό πεδίο, να αλλάξει κάτι μέσα σας, στην δική σας οπτική, για να αλλάξει και απ' έξω και εξωτερικά. Άρα λοιπόν, έχουμε να δούμε αντίστροφες αλλαγές, γνωστικές ασυμφωνίες, να δούμε πού υπάρχουν, γιατί υπάρχουν, πώς έχουν δημιουργηθεί, πώς μπορούμε να τις ισορροπήσουμε. Ξαναλέω, το διάστημα αυτό είναι έντονο, από 25 Δεκάτου, επαναλαμβάνω, μέχρι 15 Δωδεκάτου, αλλά θα πάει και λίγο παρακάτω να βγει ο Ερμής από τη σκιά του και να κάνει και το τελευταίο τετράγωνο ο Δίας με τον Κρόνο πλέον, το δεύτερο τετράγωνο, θα κάνει άλλο ένα αργότερα. Τον Ιούνιο θα μιλήσουμε μέχρι τότε και δεν θα είναι από τη ζωδιακή περιοχή αυτή, θα είναι με καρκίνο κρυό πλέον εκεί, οπότε βγαίνουμε από αυτό. Είναι το τελευταίο τετράγωνο που κάνει από ηχθή και τοξότη, συγγνώμη, και δίδυμο, και μπαίνει τώρα στο παιχνίδι και η ενέργεια του τοξότη. Άρα αταλανίζεσαι από τον Αύγουστο για κάτι που σου έχει δημιουργήσει ένα δίλημα, μια απόφαση σοφή που πρέπει να πάρεις, που πρέπει να είσαι συντονισμένος και με το συναίσθημά σου και με τη λογική σου, που πρέπει να είσαι συντονισμένος με την αρετή της διάκρισης, να διακρίνεις πράγματα, και επίσης να δεις λίγο θέματα ακεραιότητας και ηθικής. Πόσο ακέραιοι και ηθικοί είμαστε, μας έχει βάλει σε αυτό το... Είμαστε σε αυτή την καρμική πρόκληση από τον Αύγουστο που μας πέρασε, από 19 Αυγούστου πολύ έντονα. Και είμαστε ανάμεσα σε διπλές, σε γνωστικές ασυμφωνίες και σε σοφιστίες δικές μας. Εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε τα πράγματα όπως τα θέλουμε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα βλέπουμε. Πρέπει κάτι να ξαναδούμε. Έχει λοιπόν ένα ξεβόλεμα όλο αυτό, γιατί άλλο συμβαίνει στη ζωή μας, άλλο πιστεύουμε, άλλο κάνουμε, και υπάρχει μία λοιπόν αναταραχή σε όλα αυτά να τα δούμε. Υπάρχει μία δυσφορία και θα υπάρξει μέχρι 15 Δεκεμβρίου, παρόλο που έχει και ωραίες όψεις και θα τις πούμε και αυτές και βοηθητικές. Δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, απλά λέω λίγο το γενικότερο κλίμα. Γνωστικές λοιπόν ασυμφωνίες που φέρνουν δυσφορία. Μας προσθέτουν όμως μία νέα γνώση και νέα στοιχεία που δεν τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Πολλές καινούργιες μας συμπεριφορές περιμένουν να αναδυθούν για να τις ανακαλύψουμε, και αυτό θα γίνει με την αναδρομή μέχρι και 15 Δεκεμβρίου. Οι μεταβλητές τώρα ενέργειες, γιατί τρία σημεία του χάρτη μας μεταβλητά, ηχθή, διδύμου και τοξότη, τι κάνουν, ζητούν να ελιχθούμε, να προσαρμοστούμε. Οι μεταβλητές ενέργειες είναι η προσαρμογή. Η προσαρμογή των εποχών, όπως είναι ο ηχθής, ο δίδυμος και το ξώτης, μας προσαρμόζουν για να μπούμε στις σταθερές εποχές. Άρα κάτι προσαρμόζουμε και κάτι μπορούμε να μεταβάλουμε, να μεταβληθεί κάτι. Σαν να προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε το δεξί με το αριστερό ημισφαίριο στον εγκεφαλό μας. Είναι η ενέργεια του διδύμου και του τοξότη και η ενέργεια του Ερμή και του Δία. Όταν γίνει αυτό, είμαστε τέλεια παιδιά. Έχουμε ο καθένας στο δικό του πεδίο, στο δικό του, στη δική του κατάσταση, το σατόρι του, την αφύπνισή του, μια πολύ όμορφη κατάσταση, ότι εκείνη τη στιγμή γνωρίζεις, και είναι πάρα πολύ μαγικό αυτό. Και γίνεται μέσα σε ησυχία. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αν δεν έχουμε αναδρομή, δηλαδή ένα χάος εξωτερικά για να μπούμε εσωτερικά. Συνεχώς θα αλλάζουν λεπτομέρειες, παιδιά, που θα πρέπει αυτές τις λεπτομέρειες να τις επεξεργαστούμε τώρα εσωτερικά. 17 Δεκάτου έρχονται Δίας και Ερμής αντίθεση. Αυτό θα κρατήσει, είπαμε, μέχρι 9 Δωδεκάτου. Λοιπόν, θα ξεκαθαρίσουν αφηρημένες έννοιες. Έχεις μία φιλοσοφία, έχω μία φιλοσοφία, έχει ο καθένας από εμάς μία φιλοσοφία. Όμως θα δούμε με πιο σοφό τρόπο, πιο ορθολογικό, πιο πρακτικό, γιατί στο παιχνίδι είπαμε είναι και ο δίδυμος και πρέπει όλες οι ενέργειες εδώ να φροντιστούν με το σωστό τρόπο. Χρειάζεται να δούμε και το δάσος, χωρίς να χάνουμε, να μην κολλάμε στο δέντρο, όμως και στη μεγάλη εικόνα χρειάζεται να δούμε και το δεντράκι. Όλα να τα δούμε. Οι δίδυμοι σαν ενέργεια είναι αυτοί που παίρνουν τις ανώτερες έννοιες, τις φιλοσοφικές του τοξότη,
Τυχαίνει και έχω και δίδυμο εντωμεταξύ. Πιστεύω όλοι μας έχουμε και δίδυμο και τοξότη κάπου. Εγώ έχω δίδυμο οροσκόπο, σελήνη απέναντι ακριβώς στον τοξότη, οπότε είμαι συνεχώς σε αυτό και γι' αυτό μπορώ και να σας το μεταδώσω και να σας το. Γιατί είναι κάτι που βιώνω. Οπότε τι χρειάζεται να κάνουμε τώρα όλη αυτή τη στιγμή, σας το λέω σαν βίωμα αυτό, να πάρουμε ανώτερες έννοιες και να τις επεξεργαστούμε, να ενώσουμε τις κουκίδες, σαν να ξαναχαλάμε το παζλ, το έχουμε το παζλ, το ξαναχαλάμε. Κάτι ένα κομματάκι δεν έχει μπει σωστά, κάπως έτσι. Να τα δούμε λίγο καλύτερα. Πώς έχουμε καταλήξει αυτό το συμπέρασμα τελικά, πώς το κλείσαμε έτσι το παζλ, μήπως κάτι δεν έχει μπει σωστά και πρέπει να το επανατοποθετηθούμε. Να αποκολληθούμε ίσως από σοφιστίες, που είναι πολύ έντονη στην ενέργεια του τοξότη. Σας το λέω γιατί είμαι παθών, έτσι. Είμαστε σοφιστές οι τοξότες πολλές φορές. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Δεν είναι έτσι. Αποκολλόμαστε λοιπόν από σοφιστίες το να παρισφρίουμε, να διεισδύουμε στην αλήθεια του άλλου και να προσπαθούμε να τον πιέσουμε για τη δική μας άποψη και να τον πείσουμε για το δικό μας. Αυτή είναι μεγάλη παγίδα. Και μπορεί να γίνει πολύ έντονη με έναν δύο ο οποίος είναι σε αδυναμία στον δίδυμο και έναν ερμή που είναι αδυναμία στον τοξότη. Ο Κρόνος θα είναι πάντα εμπόδιο. Αν το κάνουμε αυτό, πώς θα το καταλάβουμε, θα μας σταματάει το κάρμα. Δεν θα συνεχίζει η δράση, θα μας φέρνει κάτι και θα λέμε, μα γιατί μου συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό συμβαίνει. Γιατί κάτι δεν έχει μπει και δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και στο δείχνει το σύμπαν. Δεν σας κάνω την έξυπνη, είναι πράγματα που συμβαίνουν και τα βιώνω και εγώ παιδιά, έτσι όλοι μας. Δεν σημαίνει ότι εγώ το έχω βρει και εγώ είμαι μαζί σας, συνεχώς εκπαιδεύομαι, παιδεύομαι και ψάχνω να βρω το ανώτερο νόημα για όλα αυτά που συμβαίνουν μαζί με εσάς. Επαναπρογραμματισμός λοιπόν νευρογλωσσικός, δεν έχει να κάνει με τη γλώσσα και το νου ο δίδυμος. Επαναπρογραμματίζεται αφού είναι τώρα ανάδρομο και στην ενέργεια του διδύμου και απέναντι και ο Ερμής, ο κυβερνήτης του διδύμου. Ανώτερα μέρη ο κεφάλου μας περιμένουν να ανακαλυφθούν, προσέξτε πόσο ωραίο είναι, περιμένονται να ανακαλύψουμε, ανώτερα μέρη υπάρχουν εκεί και σου λένε μέρα να με ανακαλύψει για να βγούμε από αυτή την καρμική κατάσταση. Μεγάλη αναταραχή φυσικά σε συστήματα μεταφοράς, τώρα ταξίδια στο εξωτερικό, καταλαβαίνετε, όσοι έχετε κλείσει ταξίδια, κοιτάξτε και δεύτερη φορά, εισιτήρια, τσεκάρετε. Δεν θα συμβούλευα κάποιον να ταξιδέψει, αλλά δεν είμαι και, πιστεύω πολύ, πώς να το πω, μπορεί να υπάρχουν επόδελο, ο καθένας φυσικά αν έχει προγραμματίσει ταξίδι θα το ακυρώσει, γιατί θα του πούμε ότι είναι ανάδρομος ο Δίας και ο Ερμής, όμως προσωπικά εγώ δεν θα προγραμμάτιζα, ίσως θα το απέφευγα, έτσι, γιατί μπορεί να φέρει κάποια παραπάνω εμπόδια. Βέβαια, μπορεί σε έναν χάρτη αυτή η όψη να πέφτει μαγικά και να είναι ένα ανάδρομο ταξίδι που του φέρνει ανάδρομες ευλογίες. Δηλαδή τα πάντα είναι σχετικά και αν δεν έχουμε προσωπικό χάρτη ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Και το απόλυτο είναι και λέξη του τοξότη. Προσέχουμε τα απόλυτά μας, τα ξαναβλέπουμε. Συνεννόηση, θα το πω έτσι να γελάσουμε λίγο, θα το πω έτσι απλά και λαϊκά που μου αρέσει πάρα πολύ. Συνεννόηση μπουζούκι. Όπως καταλαβαίνουμε, πραγματικά έτσι θα γίνει. Δηλαδή στο εξωτερικό περιβάλλον, μην περιμένετε, μην τυχόν πάτε να μπείτε σε διαδικασία να συνεννοηθείτε με ανθρώπους που δεν είναι στην ίδια σελίδα με εσάς, που δεν σας κατανοούν βαθιά. Ο καθένας μπορεί να κατανοεί στο βαθμό που μπορεί να κατανοεί στον ίδιο του τον εαυτό. Οπότε μην ζητάτε να σας κατανοήσουν άνθρωποι οι οποίοι ούτε τον ίδιο τους τον εαυτό δεν έχουν κατανοήσει και προσπαθούν οι άνθρωποι και παλεύουν. Αν θέλετε, βοηθήστε, μην πάτε τώρα να βγάλετε άκρη. Γιατί το συνεννόηση, αν μπορούσα να βάλω έναν τίτλο, αλλά είναι και λίγο όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι έτσι πολύ εύηχος, θα έβαζα αυτό. Συνεννόηση μπουζούκι για αυτό το χρονικό διάστημα και, μετά με εμάς τους ίδιους. Λοιπόν, τρία μέρη λοιπόν του χάρτη ζητούν ευελιξία και υπομονή, ζητούν να αλλάξουμε χρονοδιαγράμματα. Αλλάζουμε τα χρονοδιαγράμματα όταν έχουμε ανάδρομο, δεν μπορούν να γίνουν εκεί που τα περιμένουμε. Τι να κάνουμε, είναι το μάθημά μας. Προσαρμοστικότητα χαμελέοντα πάντα όταν έχουμε ενέργειες μεταβλητές. Αλλάζουμε σχήμα και δομή στους οίκους που έχουμε δίδυμο τοξότη χθή και αλλάζουν για πολύ καλό σχήμα. Γίνεται ένα σχήμα νέο το οποίο είναι πολύ καλύτερο μέσα από μια καρμική πρόκληση και εξισορρόπηση που θα γίνει νοητική, συναισθηματική και λεκτική και τις λέξεις μας προσέχουμε πάρα πολύ. Η παράκαμψη της πνευματικής μας σοφίας, αν πάμε να την παρακάμψουμε με τον Κρόνο στον Ιχθύ, θα δυσκολέψει πάρα πολύ την πορεία μας. Το είπα και στην αρχή. Να ξέρετε ότι καθώς οι οίκοι των Ιχθύων, τοξότη και διδύμου εξελίσσονται, μεταβάλλονται πολύ δυναμικά,
Έτσι, αφού είναι όλα μαζί τώρα εδώ, αυτό το ταφ τετράγωνο που μας καλεί, πολύ δυναμικά πράγματα να κάνουμε. Τα ταφ τετράγωνα είναι μαγικά. Όσοι έχετε στο χάρτη σας, καταλαβαίνετε, φυσικά έχετε περάσει δυσκολία, αλλά δεν σας έχει χαριστεί κάτι, το έχετε δημιουργήσει εσείς και κρατάει πολύ στον χρόνο, ιδιαίτερα με τον Κρόνο. Και αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή κάτι που θα γίνει θα κρατήσει στον Κρόνο, σε δοκιμάζει ο Κρόνος. Τυχαίνει και έχω ένα ταφ τετράγωνο και μάλιστα με Κρόνο, που σημαίνει και το έχω βιώσει. Σας τα λέω αυτά και βιωματικά. Δεν σας τα λέω μόνο θεωρητικά. Είναι βήματα επιτυχίας, τα οποία όμως χρειάζεται να δούμε κάποια εσωτερικά δικά μας μοτίβα προσκόλλησης, ξανά και ξανά λάθη που κάνουμε, γιατί υπάρχει ένα απόλυτο κομμάτι και πρέπει εδώ να το αλλάξουμε. Να ανατρέψουμε. Τις ίδιες μας τις πεπιθήσεις σε κάποια σημεία, έτσι, ή να τις ξαναδούμε, να τις προσαρμόσουμε. Έχουμε, είπαμε, μεταβλητές ενέργειες. Ο Κρόνος λοιπόν θα είναι εκεί και αν πας να παρακάμψεις πνευματικά, οπ, θα σε ξαναφέρνει πίσω. Θα έχεις πισωγυρίσματα. Προφανώς όλοι θα έχουμε κάποια πισωγυρίσματα. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται για όφελος και ευλογία. Έχουμε δία μέσα σε αυτά. Και ο Κρόνος φέρνει πάντα ευλογία, την οποία κιόλας την κάνει και να μακροημερεύσει αυτή. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν πισωγυρίσματα, ανατροπές, καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αντίστροφες κατευθύνσεις, δηλαδή είναι σαν να πηγαίνουμε σε έναν σκοπό, σε ένα όραμα, αλλά κάνουμε κάποια πισωγυρίσματα, τα οποία είναι, επιβάλλονται να γίνουν. Παλαιά θέματα επανεξετάζονται πάντα με τις αναδρομές. Υπάρχει ο πλανήτης, δηλαδή και ο Ερμής και ο Δίας, θα χάσουν στην ουσία μία εξωτερική εκδήλωση, θα σταματήσει να εκδηλώνεται κάτι στο εξωτερικό, γιατί είπαμε πρέπει να αλλάξει κάτι εσωτερικά, αλλά θα δοθεί η δυνατότητα να αλλάξουμε ατζέντα. Είναι αυτό ότι δεν μας έκατσε αυτό, αυτή η κατάσταση, για να δούμε την αλλαγή της ατζέντας μας. Πρέπει να έχουμε δεύτερες λύσεις εδώ. Δυνατότητες ώστε να κατευθυνθούμε πιο αποτελεσματικά, έτσι, όταν ορθοδρομήσουν. Δηλαδή, μιλάμε για την ορθοδρόμηση του Ερμή 15 Δεκεμβρίου, αλλά είπαμε ότι τέλος Δεκεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου θα βγει από τη σκιά του, και ο Δίας είναι αργότερα, βέβαια, παρακάτω, το Φεβρουάριο, οπότε να ξέρετε ότι είναι σαν σκαλάκια. Θα κάνετε ένα πολύ δυνατό βήμα τέλος Δεκεμβρίου με 3 Ιανουαρίου και μετά θα βγει από τη σκιά και μετά περιμένουμε και το Δία, βέβαια, όπου θα ορθοδρομήσει και θα φέρει τις ευλογίες, το οποίο αυτό όμως είναι το Φεβρουάριο. Σταδιακά γίνονται όλα, δεν περιμένουμε θαύματα. Τι άλλο έχω να σας πω. Πριν μιλήσουμε με το Δία στους Διδύμους, πριν γράψουμε κάτι, πριν το επιλέξουμε, χρειάζεται να το κατανοήσουμε. Πηγαίνετε στον Νίκο που το έχετε αυτό, που έχετε το δίδυμο, και δέστε που πρέπει να ξανασκεφτείτε και να ευθυγραμμιστείτε με μια αλήθεια πιο δυνατή και πιο ηθική και πιο ακέραια. Επίσης, πριν συνθέσουμε τη μεγάλη εικόνα, να την αποσυνθέσουμε. Να τη δούμε, είπαμε, σε μικρές λεπτομέρειες. Να αποδομήσουμε κιόλας για να κατανοήσουμε. Με τον Δία ανάδρομο, το είπα και για τον Κρόνο, αλλά ισχύει και με τον Δία ανάδρομο, και έτσι όπως είναι στο τετράγωνο με τον Κρόνο, κάθε εμπόδιο για καλό. Ακόμα και ένα εμπόδιο που είχε τον Αύγουστο και που μπορεί να έχεις λίγο το Δεκέμβρη, είναι για καλό. Η Θεία Πρόνοια θα σου δίνει τη δυνατότητα να διορθώσεις κάποια πράγματα για να τα κάνεις ευλογίες όλα αυτά. Τώρα, έχουμε... τι άλλο έχω σημειώσει να σας πω για τις αναδρομές, γιατί έχουμε ημερομηνίες. Λοιπόν, καταρχάς έχω δύο ωραίες ημερομηνίες να δώσω. Η μία είναι... Η μία, βέβαια, είναι σήμερα που γυρίζω το βίντεο 22 Δεκάτου, που για μένα είναι μια απίστευτη ημερομηνία. Έχουμε Αφροδίτη εξάγωνο με Κρόνο, υποστήριξη μακροπρόθεσμων σχεδίων. Συναντά η θεά των ευκαιριών, της ευλογίας, της φιλότητας, της αγάπης, της συμφιλίωσης, τον Γκάνταλφ, τον Κρόνο. Γιατί για μένα ο Κρόνος είναι ο Γκάνταλφ, δεν το συζητώ. Και ο Δίας, αλλά ο Κρόνος έτσι έχει μια σοφία, μια πιο ήρεμη σοφία. Και έχει και αυτά τα δαχτυλίδια. Όλοι οι πλανήτες έχουν δαχτυλίους, αλλά όσοι έχετε δει άρχοντα δαχτυλιδιών, μου ταιριάζει πάρα πολύ με την ενέργεια του Γκάνταλφ ο Κρόνος. Ο σοφός λοιπόν δάσκαλος, μέντορας, αυθεντία σε κάτι, ευεργετεί, συμπονά την Αφροδίτη εδώ, την καταλαβαίνει και κάτι πάρα πολύ ωραίο προγραμματίζεται και στα οικονομικά, γιατί η Αφροδίτη είναι στον εγώ καιρό, και βέβαια σύμφωνα με τις αξίες και το συναίσθημά μας είμαστε έτσι κάπως ισορροπημένοι. 25
11ου Ερμής αναδρομή, εκεί θα είναι ένα σημείο όπου επιβραδύνουμε, κάνουμε διαλογισμό, γιώνουμε. Θα έρθει πάρα πολύ πληροφορία εκεί, θα είναι έντονο την ώρα που μένει στάσιμος ο πλανήτης, είναι και πάρα πολύ κοντά στη Γη. Οι ανάδρομοι πλανήτες είναι πολύ κοντά στη Γη, άρα οι ενέργειες είναι πάρα πολύ έντονες. Και είπαμε δεν αναστατωνόμαστε αν μας παρεξηγήσουν. Ειδικά εκεί στην αναδρομή, 25 δεκάτου μπορεί να έχουμε τέτοια θέματα. Δεν δίνουμε σημασία γιατί ο κάθε άνθρωπος κατανοεί στο βαθμό που κατανοεί, είπαμε, και τον εαυτό του. Οπότε μην πάμε να αλλάξουμε την αντίληψη κάποιου γιατί χάνουμε ενέργεια. Ας δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. 27 δεκάτου έχουμε μια πανέμορφη ημερομηνία. Κρατήστε την, είναι μαγική. Ήλιος τρίγωνο με Άρη είναι ο πολεμιστής του φωτός που ενεργοποιείται μέσα μας, αλλά το βλέπουμε και απ' έξω, είναι σαν αυτή η ενέργεια να βλέπουμε και πάρα πολλούς που είναι δίπλα μας και συμπολεμούν φωτεινά με την καλή, είναι με την καλή, πώς να το πω, με τον καλό λύκο και όχι με τον κακό, γιατί είπαμε τα έχουμε μέσα μας όλα, με την καλή ενέργεια, είναι λοιπόν μια άνθρωποι καλή, υποστηρικτική, λύσεις δημιουργικές, κίνητρα, τύχη, τόλμη, γιατί είναι ο Άρης το λέοντα, ρίσκο, που φέρνει εδώ ευλογίες, υπάρχει μια παιδικότητα στην ενέργεια. Χαρούμενη, αυτοπεποίθηση, θέληση, νίκη και αντοχή. Είναι πολύ ωραία ημερομηνία 27 δεκάτου, σας το έχω σημειώσει να σας το πω. Πρώτη το δεκάτου έχουμε αυτή τη νέα σελήνη, την υπέροχη στον τοξότη, ενθουσιασμός. Έχουμε περάσει έτσι και αλλιώς με ένα μαγικό χαλί με τον Πλούτονα, ο οποίος 19-20 Νοεμβρίου μπήκε στον υδροχό πλέον μόνιμα, έχει ξαναμπεί βέβαια το 23, έτσι, απλά τώρα πλέον μπαίνει μόνιμα και μας έχουν πέσει σε όλους μας, έχουν αποκολληθεί δέρματα, είναι κλισέ αυτά που λέω, αλλά ισχύουν, παιδιά, έτσι είναι. Δέρμα φιδιού έχει αποκολληθεί από πάνω μας, από το 2008, είμαστε άλλοι πλέον, έτσι, με τον Πλούτονα μπαίνοντας στον υδροχό, αλλάζουν οι ενέργειες όλων. Τώρα, θέλουμε μέχρι και 25, μένω πάρα πολύ σε αυτόν τον Ερμή, Κρόνο και Δία, σε αυτά τα σημεία του χάρτη σας που έχετε Ερμή, Κρόνο και Δία, θα πάτε να δείτε εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι πολύ έντονο μέσα στο Δεκέμβρη. Ο Κρόνος, είπαμε, είναι στην κορυφή ενός τάφ τετραγώνου του Ερμή και του Δία και λέει, παιδιά, διάκριση και αρετή για να ξεχωρίσεις και να διακρίνεις με σοφία πώς θα μιλήσεις, πότε θα μιλήσεις, πώς και πότε θα σιωπήσεις και πού χρειάζεται να σιωπήσεις, σε ποιους χρειάζεται να μιλήσεις και σε ποιους δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Επειδή θα πάρθουν πολύ σοβαρές αποφάσεις μόλις από τον Ιανουάριο και μετά, χρειάζεται λοιπόν να είμαστε σε μία διάκριση και να δούμε λίγο τις πεποιθήσεις μας, ξαναλέω. Θα υπάρχει ένα ταγκό ανάμεσα σε χείρονα κρυό και δύο στους δήμους και επίσης και τον Ερμή, δηλαδή υπάρχει και θεραπεία σε όλο αυτό. Θα χρειάζεται να χαλαρώσουμε, ξαναλέω, το μυαλό μας. Μένω πάρα πολύ γιατί θα το νιώσουμε έντονα, παιδιά, και καλό είναι να το γνωρίζουμε για να εργαστούμε με αυτό. Εξαιρετική στιγμή να κάνετε καθαρίσεις, σας λέω και κάποιες συμβουλές. Να ακυρώσετε ίσως κάποιο σχέδιο που το είχατε οργανώσει για να το επαναξιολογήσετε. Δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό και μάλιστα είναι καλό να γίνει. Ζητείτε ευελιξία, προσαρμοστικότητα, είπαμε και πιο πριν. Μέχρι να πάρουμε μία επιλογή ευθυγραμμισμένη με το πάντα με το καλύτερο δυνατόν για εμάς. Έτσι. Αλλά με έναν ακέραιο και ηθικό τρόπο. Αυτά όλα δεν είναι εύκολα να γίνουν, μπορεί να μας ακούγονται απλά, θέλουν πολλή διεργασία και διάκριση. Υπερβολικά ζητήματα τα οποία θα έχουν πολύ θόρυβο εξωτερικό και θα κουράσουν ό,τι αφορά υπολογιστές, συνεννοήσεις που έχουν γίνει, το είπα και πιο πριν, με ταξίδια ιδιαίτερα, με μετακινήσεις, με τα σχολεία ίσως, με τέτοια πράγματα, με τη μάθηση. Παρ' όλα αυτά, είπαμε ότι θα ανακαλύψουμε νέες οπτικές εξερεύνησεις. Μας ρωτάει επίσης αυτός ο Κρόνος, αυτό το όραμα που έχεις και είσαι τόσο αισιόδοξος, δες πού σε οδηγεί. Και ίσως κάποιες λεπτομέρειες, είπαμε, που δεν έχουν αξιολογηθεί και δεν έχουν τακτοποιηθεί, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες. Ερωτήσεις σε εσωτερικό επίπεδο. Οι ερωτήσεις τώρα θα γίνονται εσωτερικά. Δεν είπαμε, αφού είναι ανάδρομος. Όταν έρθει
εξωτερικά, όταν ορθοδρομήσει, θα μπορούμε να θέσουμε και εμείς, αφού γνωρίζουμε καλύτερα τι χρειάζεται για μας, να κάνουμε και τις σωστές ερωτήσεις καλύτερα και να μιλήσουμε πιο σωστά. Τώρα σκάνουμε μέσα μας τις ερωτήσεις σε εσωτερικό επίπεδο, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε επέκταση, σε θεραπεία και σε λήψη όριμων αποφάσεων. Θεραπεία γιατί θα έχουμε, είπαμε, πολύ ωραίες όψεις με τον χείρονα. Καταλαβαίνω ότι θα είμαστε όλοι, και το βλέπω και από τις συνεδρίες μου, πολύ ενθουσιασμένοι για πράγματα που θέλουμε να ξεκινήσουμε. Θέλουμε να περιγράψουμε, θέλουμε να γράψουμε βιβλία, θέλουμε να γράψουμε την ιστορία της ζωής μας, να πούμε πολλά πράγματα. Και εγώ ήθελα να κάνω 10 βιντεάκια σας είχα ετοιμάσει, αλλά δεν. Έχει μπει στη σκιά του και ήδη με έχει πιάσει. Δεν γίνεται. Σου λέει κάτι, πρέπει λίγο ακόμα να τακτοποιηθεί. Επίσης, νομίζουμε όλοι ότι γνωρίζουμε όλη την αλήθεια. Είμαστε πιο ψαγμένοι με αυτές τις όψεις, το παθαίνουμε αυτό. Γι' αυτό γίνανε ανάδρομα. Υπάρχει ενθουσιασμός για να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε. Κάποιοι θέλουν να γράψουν βιβλία, κάποιοι θέλουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σου λέει, πάρε λίγο το χρόνο σου μέχρι 15 Δεκέμβρη, γιατί χρειάζονται πιο σαφείς τρόποι, οργάνωση, δομή και ένας νέος τρόπος να τα εφαρμόσεις. Η αμοιβαία υποδοχή, είπαμε, του Ερμή στον Τοξότη και του Δία στο Δίδυμο είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε τώρα με νέες σκέψεις, νέα δεδομένα που μας διευρύνουν, μας προκαλούν και αλλάζουν ό,τι ήταν αλήθεια για εμάς μέχρι τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μέσα μας, γιατί πιο όμορφο θα διαμορφωθεί μετά όταν ορθοδρομήσουν. Κάτι ψάχνουμε, ιδιαίτερα εκεί στους οίκους του Δήμου Τοξότη, που έχετε τον Νίκο. Η κοσμοθεωρία αμφισβητείται, ακόμα και η δική μας. Κάτι ψάχνουμε εκεί λοιπόν σε αυτούς τους οίκους, κάτι αναθεωρούμε και κάποια μοτίβου που είχαμε νοητικά βλέπω ότι δεν είναι τόσο ίσως αξιόπιστα. Για να τα ξαναδούμε. Επίσης, πόσο ακούς αυτά που σου λένε οι άλλοι, τα ακούς, τα ακούμε, το λέω και στον εαυτό μου καμιά φορά. Ας σιωπήσουμε να δούμε, άκουσα καλά, το άκουσα έτσι όπως πρέπει, γιατί αυτός ο Τοξότης είναι πολύ έφλεκτος καμιά φορά και ο Δίας, εφόσον είναι σε αδυναμία, μπορεί να μην έχει κατανοήσει, μην βιαστούμε να πατήσουμε. Μήπως δεν ακούμε, μήπως σαν σοφιστές δίνουμε καμία δυνατότητα στον εαυτό μας να αποδεχθεί λίγο και την αλήθεια των άλλων, να αποδεχθεί και κάποια πράγματα που είναι διαφορετική αντίληψη, διαφορετική οπτική. Το απόλυτο, κοιτάμε πολύ το απόλυτο του Τοξότη. Γιατί το πώς η κοσμοθεωρία μας διαμορφώνεται, διαμορφώνει όλη μας τη ζωή. Τα πάντα είναι το πώς, σύμφωνα με τις πεπιθήσεις μας. Και θα στο επιβεβαιώσει και η ζωή. Δηλαδή, αν η πεποίθησή σου είναι ότι ο κόσμος αυτός είναι ένας κακός κόσμος, ότι αυτός ο κόσμος είναι μαύρος, η ζωή θα έρχεται να σου αποδεικνύει και εσύ θα ζεις λοιπόν στη χρονογραμμή ότι ο κόσμος, ναι, είναι κακός και μαύρος. Αν η πεποίθησή σου είναι πιο χαρούμενη, θα ζεις πιο χαρούμενα πράγματα. Δεν είναι μαγικά αυτά, είναι αποδεδειγμένα, παιδιά, έτσι. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Πάμε να δούμε και κάτι που πρέπει να παρατηρήσουμε. Πάντα με αυτές τις ενέργειες χρειάζεται να παρατηρούμε στα ταφ τετράγωνα. Και αυτό το ταφ τετράγωνο, με ανοχές, έτσι, όχι με την ακρίβεια, ξεκινάει από την αναδρομή του Ερμή 15, επαναλαμβάνω, Νοεμβρίου, δεν πειράζει, επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως, από 25 Νοεμβρίου, με συγχωρείτε, ο Ερμής ανάδρομος, μέχρι και τέλος στην ουσία Δεκεμβρίου, 15 Δεκεμβρίου ορθοδρομή, αλλά θέλουμε να βγει από τη σκιά του και να τελειώνει και το τελευταίο τετράγωνο που θα έχει με τον Κρόνο στον Ιχθύ, αυτός ο Ερμής, ο οποίος θα κάνει και ένα καζίμι στη 13 μοίρα, θα τα πούμε. Λοιπόν, θα σας τα πούμε λεπτομέρειες. Παρατηρήστε λίγο, σας δίνω έτσι μία, αν μπορώ, από εδώ που είμαι. Έτσι κι αλλιώς είναι καλό αυτό που θα σας πω τώρα. Τι πιστεύετε? Γιατί το πιστεύετε έτσι απόλυτα? Κάντε ερωτήσεις στους εαυτούς σας. Δίδυμοι είναι ερωτήσεις. Και ο Τοξότης έχει τις απαντήσεις, αλλά πολλές φορές είναι απόλυτες και χρειάζεται να δούμε γιατί. Και έτσι όπως είναι αυτός ο Κρόνος, λέει, πρέπει να εργαστείτε με αυτά τα θέματα. Μήπως, γιατί πιστεύουμε κάτι λοιπόν απόλυτα? Γιατί είμαστε τόσο απόλυτοι? Πώς το έχουμε δει, πώς μας έχει βγει στη ζωή μας αυτό? Προκαλούμαστε να πάμε τώρα σε νέα μέρη που δεν γνωρίζαμε πριν. Πάντα με τις αναδρομές είναι για να πάμε και να μπούμε και να ενσωματώσουμε νέα μέρη και να πάμε σε νέες περιοχές με αυτή την νέα σελήνη στον Τοξότη. Οπότε, και έχουμε και έναν Πλούτονα να είναι στον υδροχό, νέες ενέργειες. Προετοιμαζόμαστε και ο Άρης ακόμα στο Λέοντα που θα γυρίσει και αυτός, βέβαια. Θα πούμε και για την αναδρομή, γιατί έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Όλο αυτό δεν λύνεται σε αυτό το βίντεο και θα μιλήσουμε παρακάτω για πάρα πολλά. Αλλά τουλάχιστον να δούμε στους οίκους του Διδύμου Τοξότη τι πάει να γίνει. Οπότε σε αυτούς τους οίκους ιδιαίτερα,
κοιτάξτε γιατί πιστεύετε κάτι απόλυτα. Πού σας βοηθάει αυτό το απόλυτο. Ας πούμε, μπορεί να έχετε στον πρώτο έβδομο δίδυμο τοξότη, που σημαίνει εγώ και οι άλλοι. Πώς λειτουργώ εγώ και τι περιμένω από τους άλλους, τι μου καθρεφτίζουν οι άλλοι. Εγώ έχω μία πίστη λοιπόν για τον εαυτό μου. Ένα παράδειγμα τώρα λέω έτσι. Πιστεύω λοιπόν ότι οι άλλοι πρέπει να συμπεριφέρονται έτσι. Αυτό τελικά πώς μου το αποδεικνύει η ζωή, πώς μου το φέρνει και μου το δείχνει η ζωή, γιατί πιστεύω έτσι απόλυτα κάτι. Αναρωτηθείτε μέσα σας, κάντε αυτές τις ερωτήσεις. Υπάρχει οπωσδήποτε η αίσθηση φυσικά, όπως το καταλαβαίνετε, με ανάδρομα και Δία και Ερμή. Θέλουμε και σε νοητικά ζώδια, γιατί και ο τοξότης είναι ζώδιο νοητικό, άσχετα αν δεν έχει αυτή την ανάλυση του διδύμου, αλλά ο κυβερνήτης του Δίας είναι στους διδύμους, άρα σου λέει μια ξεκούραση στο νοητικό. Δηλαδή το καλύτερο εδώ είναι όλοι αυτοί που θα κάνουν, που θα πάνε σε retreat, που έχουν κανονίσει θέματα που αφορούν το λεγόμενο Σιλάν, στο τη σιωπή, να σιωπήσουμε, να ακούσουμε τον εαυτό μας, να μην μιλήσουμε, να μην έρθουμε σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον τόσο πολύ. Όχι ότι να μην είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά καταλαβαίνετε, να κλειστούμε λίγο μέσα μας. Δεν είναι κακό αυτό να το κάνουμε. Χρειαζόμαστε διάλειμμα και πρέπει να τιμήσουμε. Χρειάζεται. Έχει ένα νόημα να το δούμε πλανητικά αυτό, την ανάγκη μας για ησυχία. Πρέπει να τιμήσουμε αυτή την ανάγκη. Να μείνουμε μέσα στη σιωπή λοιπόν. Θα μας δείξει αυτή η σιωπή το πώς τιμούμε την εσωτερική μας διέστηση με τον Κρόνο, αυτή την εσωτερική φωνούλα που μιλάει το σοφός αυτός και δεν τον ακούμε. Δεν τον ακούμε και σου λέει σιωπήστε. Αν μπορούσα να πω μια λέξη δεν θα ήταν πολύ ωραία. Σταματήστε, θα το πω με ευγένεια, λέει ο Κρόνος. Θα μπορούσε να είναι και πιο σκληρό. Σταματήστε. Σταματήστε να μιλάτε. Σταματήστε να νομίζετε ότι έχετε δίκιο. Σταματήστε. Λοιπόν. Κοιτάξτε και ψάξτε εσωτερικά άλλοι αυτός ο Κρόνος. Ο καθένας το δικό του τώρα πώς θα είναι στο χάρτη του. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συζητήσεις τώρα και λόγια έξωθεν, δηλαδή να κάνουμε διαλόγους. Δεν θα βρούμε άκρη. Πρέπει να κατανοηθεί κάτι αλλιώς, είπαμε, εσωτερικά. Κατάλληλη στιγμή να ακολουθήσουμε όμως κάτι που μας παθιάζει και μας διεγείρει όσον αφορά την αυτογνωσία, τη δική μας εσωτερική κατάσταση. Να αναλύσουμε εμάς. Να επιστρέψουμε σε κάτι για να βεβαιωθούμε ότι δεν μας έχουν ξεφύγει λεπτομέρειες. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και ένα project, και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου, τέλος Δεκεμβρίου, να δούμε για κάτι, έχω ένα project, κάτι σημαντικό που θέλω να το φανερώσω μετά τον Ιανουάριο. Μήπως όμως χρειάζεται και μου έχουν ξεφύγει κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να τις ξαναδώ. Για να μελετήσω πάλι, να βάλω καινούργια λογάκια, να το δω λίγο διαφορετικά. Στα σημεία 6 μοίρα τοξότη και 22 μοίρα τοξότη. Εκεί σε αυτές τις μοίρες και απέναντι στους διδύμους, αυτές οι μοίρες θα ισοπεδωθούν εντελώς. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα κάνει την αναδρομή, είναι ότι θα έχει και το τετράγωνο με τον Κρόνο, την θεραπεία με το χείρονα, το τρίγωνο που θα κάνει από τον Κριό και θα έχει και την αντίθεση με το Δία. Αυτές οι μοίρες ισοπεδώνονται, αναθεωρούνται, αξιολογούνται, επαναξιολογούνται διαφορετικά. Θα ξεπεραστεί ό,τι δυσλειτουργεί και δεν σου ταιριάζει σε αυτές τις μοίρες. Πήγαινε να δεις που έχεις το τοξότη. Εκεί λοιπόν. Τώρα, 25 Δεκάτου λοιπόν, ξαναείπα που θα ορθοδρομείς, θα έχουμε πάρα πολύ έντονα μηνύματα, έντονη επικοινωνία, αλλά και αυτοαμφιβολία. Καθώς επιστρέφει ο Ερμής και κάνει τρίγωνο με χείρονα. Λοιπόν, στη 19 μοίρα, να ξέρετε ότι 19 μοίρα Κριού, και όπου πέφτει και ρίχνει τη σκιά της, δηλαδή 19 μοίρα Κριού, 19 μοίρα Λέοντα, 19 μοίρα Τοξότη, γίνεται μια τεράστια θεραπεία σε αυτές τις μοίρες και έχει να κάνει και με την έκλειψη που προηγήθηκε, παιδιά, τον Απρίλιο που μας πέρασε, η οποία έγινε στη 19 μοίρα και ήταν σε σύνοδο με τον Κριό. Έχω κάνει βιντεάκι, μπορείτε να ανατρέξετε να δείτε, γιατί μιλάω εκεί για τη μοίρα της αρχηγίας και για το πώς μπορούμε να είμαστε ηγέτες και αρχηγοί στις ζωές μας. Θεραπεύεται πάρα πολύ αυτό και θα θεραπεύεται για το επόμενο δίμηνο, καθώς εκεί θα μείνει στάσιμος ο Χειρόνας και θα γυρίσει ορθόδρομος. Εκεί λοιπόν γίνεται μία πρώτη δωδεκάτου και δύο δωδεκάτου φυσικά και τρεις δωδεκάτου, δηλαδή αυτές τις μέρες και στη Νέα Σελήνη, μία ροή κατανόησης, ενόρασης, κάτι που έχει γίνει πάρα πολύ μέσα στη χρονιά σε αυτό το κομμάτι και μας έχει ταλαιπωρήσει εκεί, το οποίο
είναι μια θεραπεία και είναι σαν να μας λέει αυτός ο χειρώνας τον κρυό, ελάτε να ξαναγράψουμε τη ζωή αλλιώς, ελάτε να διηγηθείτε λίγο της ιστορίας της ζωής σας αλλιώς και να τις αφηγηθείτε από ένα νέο, από μια νέα οπτική, πιο θεραπευμένη. Μένει πάρα πολύ στη 19 μοίρα. Και τώρα θα κάνει τρίγωνο ανάδρομο και θα ξαναγυρίσει ο Ερμής αυτή τη 19. Δεν είναι τυχαίο. Και βέβαια είναι και ο Δίας που συνεχώς δίνει ροή από το δίδυμο. Δηλαδή είναι σαν να λέει ελάτε να ξαναγράψουμε αλλιώς. Γιατί ο Δίας είναι στους διδύμους. Από μια πιο θεραπευμένη οπτική. Να διηγηθούμε πιο σοφά τις αλήθειες των πόνων μας. Τι μας πονάει, τι μας έχει πονέσει. Να το δούμε αληθινά αυτό. Να το κατανοήσουμε, να είμαστε ανοιχτοί σε διαλόγους, σε θεραπεία και όχι απόλυτοι, εγώ το ξέρω, τα ξέρω όλα και είμαι ο σοφός μέντορας και δεν, όχι, μπορεί κάτι να σου ξεφεύγει και ο πιο σοφός να είσαι και να είμαι. Οπότε να είμαστε ανοιχτοί σε ομιλίες, διαλόγους, θεραπείες, γιατί αυτά τα ανοίγματα και το άνοιγμα που κάνουμε και το να μειώσουμε λίγο το απόλυτο που έχουμε, είναι που θα μας οδηγήσει στη νέα οπτική, στο να επιλύσουμε κάρμα και να πάρουμε νέες αποφάσεις ή και νέα οπτική που θα δούμε το ίδιο πράγμα και θα αλλάξει αυτό το πράγμα, η κατάσταση. Έτσι, θα μας ξεκλειδώσει νέες σοφές κατανοήσεις. Θα μας δώσει πολλά σατόρι, τοξοτήσια. Λοιπόν, 3/12/8/12 είναι που είναι πιο πολύ τα τετράγωνα Κρόνου με Ερμή. Μάλιστα εκεί έχουμε και ένα καζίμι, το οποίο το καζίμι με τον ήλιο είναι πάντα σατόρι και είναι πάντα μία επίγνωση. Αυτό λοιπόν θα μας δώσει πάρα πολλές λέξεις νέες, πάρα πολλές επιγνώσεις καινούργιες τη στιγμή που γίνεται. Είναι βασικά, ήταν σε σύνοδο πάλι με τον ήλιο, 1/10 αυτός ο Ερμής, εκεί είχαμε και μια έκλειψη, γι' αυτό το λέω 1/10. Λοιπόν, θέλω να δώσετε σημασία τώρα εδώ, να αυτοστοχαστείτε σε αυτό, ανατρέξτε 1/10 πώς ήσασταν, γιατί πάλι στην 8 μοίρα ζυγού είχε κάνει σύνοδο με τον ήλιο, άρα έχει να κάνει με σχέσεις, έχει να κάνει με συνεργασίες, έχει να κάνει με ισορροπία. Ήταν πάλι, ξαναλέω, και ήταν και με τη Λίλιθ τότε. Και δεν είναι τυχαίο που ξαναγίνεται τώρα, στον τοξότη, στη 14η μοίρα. Είναι σαν από τότε, από 1/10, κάτι να έρχεται ένα νέο τώρα σε σένα, που έχει να κάνει με το τότε, με 1/10. Και σου επιτρέπει μία άλλη επίγνωση, να επεξεργαστείς με μεγαλύτερη συνείδηση τώρα, εσωτερικά πράγματα, σε σχέση κάτι με τη σχέση σου. Πώς το είπα, σε σχέση με ήττα, με τη σχέση σου, στο πληθυντικό. Λοιπόν, 5 λοιπόν και 6 Δεκεμβρίου, κάτι πολύ σημαντικό θα αξιολογήσεις που έχει να κάνει με 1/10. 12/12, ημερομηνία, 12/12, κρεμασμένος στην ταρό, αλλαγή οπτικής ο κρεμασμένος, για να γίνει κάτι και να υλοποιηθεί. Λοιπόν, αυτές οι αλλαγές οπτικής, αυτές οι αλλαγές υπεπιθυσιακές που δεν είναι καθόλου εύκολες, παρόλο που νομίζουμε ότι είναι, ακόμα και ένα μικρό πράγμα να αλλάξουμε. Ένα μικρό πράγμα, αλλάζουν πάρα πολλά. Έχω πει για το butterfly effect, για το φαινόμενο της πεταλούδας. Ένα πράγμα αλλάζεις και γίνεται στροβιλισμό σε πολλά πράγματα. Και προκαλούνται τσουνάμι ενεργειών που μας αλλάζουν τις ζωές. 12/12 είναι ένα τέτοιο πολύ ωραίο σημείο, όπου ο Ερμής συναντά την Αφροδίτη σε ένα πάρα πολύ ωραίο εξάγωνο. Η Αφροδίτη είναι στον υδροχό και ο Ερμής είναι στο τοξότη. 6 μοίρα υδροχό και 6 μοίρα τοξότη. Λίγο πριν ορθοδρομήσει δηλαδή, σαν να συναντιούνται λογική και συνέστημα, αφροδίτητο συνέστημα, αγάπη και επικοινωνία, μια επικοινωνία με έναν άλλο τρόπο, μια πρωτότυπη γιατί η Αφροδίτη είναι στον υδροχό. Πολύ δυνατή, γιατί ο Ερμής είναι, ξαναλέω, εκεί λίγο πριν ορθοδρομήσει. Αυτή η έκτη μοίρα είναι πολύ σημαντική. Κοιτάξτε που έχετε 6 μοίρα ζωδίων φωτιάς και αέρα, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο σημείο εκείνη την ημέρα, 12/12. Ωραίες συνομιλίες και συναισθηματικές που αλλάζουν τις προοπτικές και βλέπουμε τα πράγματα με έναν πιο πρωτότυπο τρόπο. Πολύ όμορφη διάλογη εκεί. 15 τώρα του Δεκεμβρίου ορθοδρομή. Στην 6 τοξότη. Πού έχεις 6 τοξότη, κάτι έχεις να σωματώσει εδώ. Εδώ έχεις τρέξει, είσαι ουσούν μαραθωνοδρόμο, σου λέει. Ο Ερμής είναι πώς έχεις έναν και τρέχεις, το μαραθώνιο. Λοιπόν, σταματά,
στέκεται, έφτασε, σου λέει έφτασε εδώ. Αντίστροφα έχει πάει βέβαια, δεν έχει φτάσει στο στόχο, έχει πάει προς τα πίσω. Γιατί κάτι έπρεπε να δει. Και δεν τρέχει τώρα, δεν αποφεύγει εδώ, ενσωματώνει. Κάτι ξέρεις καλύτερα, κάτι έχεις καταλάβει καλύτερα 15 Δεκεμβρίου, κάτι έχεις επανεκτιμήσει, κάτι έχεις αντιμετωπίσει για να πας πιο σοφά στη μεγάλη πρόκληση 26 Δεκεμβρίου που έχουμε, είπαμε, το δεύτερο τετράγωνο Δία Κρόνου. Είχαμε τον Αύγουστο πάλι το προηγούμενο, από Δίδυμο και ήχθη στην 14η... είχαμε 26 Δεκεμβρίου, είναι 13 και 14 μοίρα. Διδύμου και ηχθή. Είναι το δεύτερο. Το πρώτο, εδώ πέρα τώρα τι μας δείχνει, από 19-8 που ήταν το πρώτο, θέλει να δει τώρα εδώ πέρα το κάρμα, ο ανώτερος εαυτός σου, εσύ ο ίδιος, η ανώτερη εκδοχή σου, θέλει να δει πόση σοφία έχεις ενσωματώσει από τότε, δηλαδή από 19-8, ώστε να αφήσεις περιορισμούς, να αφήσεις αντιπαλότητες με τον εαυτό σου και να προχωρήσεις πολύ καλύτερα, να βγεις από ένα δίλημα και να πάρεις μια σοφή απόφαση, είπαμε, μέσα από ακεραιότητα και ηθική που θέλει ο Δίας με τον Κρόνο. Έχουμε πολλά επιλύοντα, γιατί έχουμε πάλι, θα ξαναέχουμε αργότερα 3 πρώτου ένα απίστευτα όμορφο τρίγωνο χείρονα ανάδρομου στη 19 μοίρα, επαναλαμβάνω, με Ερμή. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Οπότε έχουμε θεραπεία εκεί, 3 πρώτου, έχει βγει και από τη σκιά του. 7 τώρα πρώτου, σας έχω όλη την πορεία. Έχουμε τετράγωνο με Ποσειδώνα, όπου ο Ποσειδώνας κιόλας είναι και πάνω στο γαλαξιακό κέντρο εδώ πέρα, ο Ερμής. Εδώ πέρα, παιδιά, θα είμαστε πολύ περίεργα. Δηλαδή, 7 πρώτου, να ξέρετε, θα είμαστε όλοι, δεν θα μπορούμε να κατανοήσουμε ρεαλιστικά. Δηλαδή, ενώ θα έχουμε φτιάξει κάποια πράγματα, θα έχουν γίνει, αυτή την ημερομηνία σας τη λέω για να κάνετε μια παύση πραγματικά και να μην τρομάξετε, γιατί θα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί. Ρεαλιστικά δεν θα βλέπουμε, θα λέμε τι είναι αλήθεια τελικά. Αφού τη βρήκα την αλήθεια μου, την ξαναχάνω. Τι έγινε, τι συμβαίνει, ποια είναι η πραγματικότητα. Πολλαπλές επιλογές πάλι θα ανακατεύονται. Είναι έτσι μια ιδιαίτερη ημερομηνία, ώσπου να φτάσουμε 8 πρώτου, που μπαίνει ο Ερμής στον εγώ καιρο και πλέον εκεί είμαστε περισσότερο από ποτέ υπεύθυνοι για τη σκέψη μας, για τα λόγια μας, πιο έτοιμοι να προχωρήσουμε σε πράγματα, σε καταστάσεις. Έχουμε περάσει όλο αυτό όλοι μαζί, και συλλογικά και ατομικά ο καθένας. Εύχομαι σε όλους σας να βγει πάρα πολύ όμορφα όλο αυτό. Εύχομαι εκεί με το γαλαξιακό κέντρο. Ξέχασα να πω, θα ενεργοποιήσει και το μεγάλο ελκυστή, 14η μοίρα, που θα γίνει το καζίμι του ήλιου με τον Ερμή στον Τοξότη. Είναι ο μεγάλος ελκυστής. Είναι μια ενέργεια, παιδιά, εκεί, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη. Θα μας δοθούν δυνατότητες να παρατηρήσουμε κάτι τόσο έντονα και να το αλλάξουμε στις ζωές μας. Θέλω να είστε υπομονετικοί με αυτά τα 5 στάδια θλίψης που βιώνουμε μέχρι να φύγει αυτός ο Ποσειδώνας από τον ηχθή, και βέβαια και με τον Πλούτονα που βγήκε απότομα από τον εγώ καιρο στον υδροχό, και είναι ένα μεταβατικό στάδιο που πρέπει να είμαστε και λίγο υπομονετικοί. Βιώσαμε 5 στάδια θλίψης μαζί, γιατί δεν είναι εύκολο να βγεις από μια ενέργεια η οποία έχει ξεκινήσει από το 2008. Τελείωσε 20 τώρα Νοεμβρίου, καταλαβαίνετε ότι έχει και στάδια θλίψης αυτό το πράγμα. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Έτσι, υπόσχεση η αναγέννηση βέβαια. Όλα είναι για καλό. Αυτή η νέα σελήνη, βάλτε έτσι μια πολύ ωραία πρόθεση, αισιοδοξία, ελευθερία, αφορμητισμό, που θα γίνει 1η του Δεκέμβρη. Μιλάει για αυτοβελτίωση πάντα ο Τοξότης, πάντα, δεν σταματά. Για σοφία, εξερεύνηση, περιπέτεια. Και ποια καλύτερη περιπέτεια από το να εξερευνείς και να είσαι σε περιπέτεια με τον ίδιο σου τον εαυτό. Και όχι με έναν τρόπο αλαζονικό, αλλά κάνοντάς το αυτό, βοηθάς τόσο πολύ και τη δική σου ζωή και τη ζωή των άλλων. Να αφήσουμε λίγο βέβαια τον τυχοδιοκτισμό στην άκρη λίγο του Τοξότη, που είναι και αυτό σαν μια χαμηλή δόνηση. Ξαναλέω, νέα αρχή, κομβική στιγμή για η χρυσοκέφαλη θεά των ευκαιριών, είναι το Σάμπιαν σύμβολ. Έχει να κάνει η ενέργεια του Τοξότη με τη δικαιοσύνη και ο Δίας με τη δικαιοσύνη. Και πρέπει να ειδωθεί αλλιώς η δικαιοσύνη. Σίγουρα συστήματα πεπιθήσεων θα αλλάξουν σε εμάς, αλλά θα αλλάξουν και πολλά πράγματα σε σχέση με τη δικαιοσύνη και με τους νόμους. Είναι σίγουρα αυτό.
Όλα αυτά γίνονται για να προσελκύουμε ανθρώπους που θα είναι συμβατοί με τα ανώτερα συστήματα πεποιθήσεών μας, αλλάζοντας και εμείς. Θέλω να πιστεύω ότι πάμε προς το πιο ηθικό και ακέραιο κομμάτι. Και επίσης να δούμε όλοι και να καταλάβουμε και να πούμε στους εαυτούς μας ότι ο κόσμος δεν είναι ένα επικίνδυνο μέρος, αυτό θέλει ο τοξότης πάντα, έχει αυτή τη χαρά μέσα του, να επιβεβαιώνουμε συνεχώς μέσα από ένα ωραίο φίλτρο ότι η ζωή είναι ωραία, είναι μια περιπέτεια, είναι μια εξερεύνηση και έχει χαρά. Να το βλέπουμε έτσι για να επιβεβαιώνεται και απ' έξω μας αυτό το κομμάτι, να φέρνει τέτοιες καταστάσεις στη ζωή, γιατί το φίλτρο πεπιθήσεών μας, και αυτό είναι ο τοξότης, έχει να κάνει πολύ με το τι φέρνει η ζωή. Να έχουμε λοιπόν πίστη σε εμάς και πίστη στη ζωή, να μην χάνουμε την πίστη. Αυτά έχω να σου πω προς το παρόν και θα είμαι πολύ σύντομα μαζί, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για έναν Άρη ανάδρομο και ίσως σε εκείνο λοιπόν το βίντεο να κάνουμε και αναλυτικό για κάθε ζώδιο. Δεν το έκανα σήμερα γιατί θεώρησα ότι ο χάρτης του καθενός είναι μοναδικός σε αυτά και θέλω να ανατρέξετε, να δείτε που έχετε εσείς δίδυμο, τοξότη, Ήθη. Αυτά τα τρία μέρη, αυτό το διάστημα, ειδικά του Δεκέμβρη, σας αλλάζει το σχήμα σε αυτούς τους τρεις οίκους. Κρατήστε το αυτό, κοιτάξτε το, ξέρω ότι είστε μαμούνια και τα ψάχνετε και μόνοι σας και μείνετε σε αυτή τη νέα αρχή, τη νέα σελήνη 1η Δεκέμβρη που έχει μια πανέμορφη πρόθεση ελπίδας, αισιοδοξίας και χαράς και ενεργοποιήστε αυτό το φίλτρο. Δείτε πού έχετε μία πεποίθηση η οποία σας κάνει και χάνετε την πίστη σας, σας κάνει και χάνετε την ελπίδα σας, σας κάνει και χάνετε τη χαρά σας. Αυτό ψάξτε το και βρείτε το μέσα στο Δεκέμβρη και θα το βρείτε μαγικά, σας το υπόσχομαι. Να είστε καλά.